Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 905. Είναι από το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον και το 5ο κεφάλαιο, έψιλον κεφάλαιο. Σελής 905, έψιλον κεφάλαιο. Ενώ δε ο όχλος συνέθλιβε αυτόν, τον Ιησούν, δια να ακούει το λόγο του Θεού, αυτός ίστατο πλησίον της λίμνης Γενισαρέτ και είδε δύο πλοία ειστάμενα παρά την λίμνη. Οι δε αλλοιείς αποβάντες από αυτόν εξέπλυναν τα δίχτυα. Εμβάθης δε εις εν των πλοίων το οποίον ήτο του Σίμωνος, παρεκάλεσεν αυτόν να απομακρύνει αυτό λίγον από της γης και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Καθώς δε έπαυσε λαλών, είπε προς το Σίμωνα, επανάγαγε το πλοίον εις τα βαθέα και ρίψατε τα δίχτυα ημών για να ψαρεύσετε. Και αποκριθείς ο Σίμων προς αυτόν, είπε διδάσκαλε, διόλης της νυχτός κοπιάσαντες δεν επιάσαμεν ουδέν, αλλά όμως επί το λόγο σου θέλω ρίψει το δίκτυον. Και αφού έκαμον τούτο, συνέκλεισαν πλήθος των ηχθείων και διεσχίζεται το δίκτυο αυτών. Και έκαμον νεύμα εις τους αντρόφους τους εν το άλλο πλοίο, δια να έλθωση και να βοηθήσωση αυτούς, και ήλθαν και γέμισαν αμφότερα τα πλοία ώστε βυθίζοντο. Ειδών δε ο Σίμων Πέτρος προσέπεσε προς τα γόνατα του Ιησού λέγον, «Έξελθε απ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε». Επειδή έκπληξης κατέλαβεν αυτόν και πάντα στους μεταυτού δια των αγρών των ηχθείων την οποίαν συνέλαβον. Ομοίως δε και τον Ιάκωβον και Ιωάννην, τους υιούς του Ζεβεδαίου, ήτιν εσύ σαν σύντροφοι του Σίμωνος. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, «Μη φοβού, από τον ίν ανθρώπους θέλεις αγρεύει», και αφού έφεραν τα πλοία επί την γην, αφήσαντε σάπαντα, οικολούθησαν αυτόν. Αμήν. Να πάμε και στη σελίδα 863, να διαβάσουμε λίγα εδάφια από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, το Ιώτα Σίγμα Ταφ, 16 κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Όταν δε ήλθε ο Ιησούς εις τα μέρη της Κεσαρίας της Φιλίππου, η ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον, «Τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου?» Οι δε είπων άλλην μεν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν και άλλοι στη σελίδα 853. Σελίς 853, κεφάλαιον Ήτα, 8 κεφάλαιον και εδάφιον 5. Ότε δε εισήλθεν ο Ιησούς στην Καπερναούμ, προσήλθε προς αυτόν εκατόνταρχος, παρακαλών αυτόν και λέγον, «Κύριε, ο δούλος μου κείται εν τη οικία παραλυτικός δεινός βασανιζόμενος». Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ ελθόν θέλω θεραπεύσει αυτόν». Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος είπε, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, αλλά μόνον είπε λόγο και θέλει ιατρευθεί ο δούλος μου. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσίαν έχων υπέ με αυτόν στρατιώτας και λέγω προς τούτον ύπαγε και υπάγει και προς άλλον έρχου και έρχεται και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμνει». Ακούσας δε ο Ιησούς σε θαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας, «Αληθώς σας λέγω ουδέεν το Ισραήλ εύρον το σαύτην πίστην. Σας λέγω δε ότι πολλοί θέλουν συνελθεί από ανατολών και δυσμών και θέλουν συγκαθίσει μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε οι της βασιλείας θέλουν συνεκβληθεί στο σκότος το εξώτερον, εκεί θελείστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων». Και είπε ο Ιησούς προς τον εκατόνταρχον, «Ήπαγε και ως επίστευσας ας γίνει σε». Και ιατρεύτη ο δούλος αυτού εν τη ώρα εκείνη. Αμήν. Ο Κύριος μας λοιπόν ο Ιησούς Χριστός θέλει να διδάξει τους μαθητάς του και αρχίζει από τον Πέτρο και τον Ανδρέα αλλά και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, όπου σταματάει μπροστά στα πλοία του τα οποία είχαν βγει έξω και όλη τη νύχτα έμπειροι ψαράδες και ναυτικοί δεν είχαν ψαρέψει τίποτα. Όχλος πολλής συγκεντρώνεται για να ακούσουν το Λόγο του Θεού από τον Ιησού, ο οποίος ήταν ιδιαίτερος λόγος, με χάρη πολύ
αλλά και με δύναμη και εξουσία, ώστε και τα δαιμόνια υποτάσσοντο εις αυτόν και πάσα νόσος και πάσα ασθένεια εθεραπεύετο. Όχλος λοιπόν πολλής μαζεύτηκε και ο Ιησούς παρακάλεσε τον Πέτρο να εισέλθει στο πλοίο του, ώστε από εκεί να κηρύξει, γιατί τον συνέθλιβαν οι άνθρωποι, τον συνέθλιβε ο όχλος, να κηρύξει το λόγο προς πάντας, αλλά ιδιαιτέρως προς τον Πέτρο και τον Ανδρέα, οι οποίοι, όπως είπαμε, όλη τη νύχτα ψάρεψαν, δεν είχαν πιάσει τίποτα και τώρα είχαν μαζέψει τα δίχτυα για να τα ετοιμάσουν για την επόμενη φορά που θα βγαίναν έξω. Κήρυξε το λόγο του Θεού, άκουσαν με μεγάλη προσοχή όλοι, ιδιαίτερα δε ο Πέτρος και ο Ανδρέας. Όταν τελείωσαν, τότε ο Κύριος μας έστρεψε το βλέμμα του προς τον Πέτρο και του είπε κάτι που είναι πέραν από το ανθρώπινο, έξω από κάθε ανθρώπινη γνώση και σοφία, γιατί όπως θυμάστε ο Θεός λέγει, είπε με τον Ισαΐα τον προφήτη, ότι καθιστά παράφρονες τους μάντης, ανατρέπει με το λόγο του τους σοφούς και μωραίνει την επιστήμη αυτών. Είπε λοιπόν κάτι που ήταν έξω από την ανθρώπινη σοφία, λογική και εμπειρία και γνώση. Επανάγαγε τώρα το μεσημέρι το πλοίον σου στα βαθέα, ρίψατε τα δίχτυα και ψαρέψατε. Και εδώ τώρα ο Απόστολος Πέτρος, ο Σίμων, βρίσκεται σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα, να υπακούσει ή να μην υπακούσει στα λόγια του Ιησού, όπου η υπακοή έχει και θυσία, γιατί θα ήταν υποχρεωμένος να ξαναχαλάσει τα δίχτυα, να τα ρίξει μέρα μεσημέρι για να ψαρέψει, γνωρίζοντας με τα βεβαιότητος εκπείρας ότι δεν είναι δυνατόν να πιάσει ούτε ένα ψάρι μεσημεριάτικα. Δίλημα μεγάλο. Να εμπιστευθώ το λόγο του ή την γνώση μου, τη σοφία μου, την εμπειρία μου και τα λόγια τα ανθρώπινα. Εάν εμπιστευθώ το λόγο του, θα χαλάσω τα δίχτυα άδικα και θα χρειαστεί ξανά να τα μαζέψω. Δεν είναι απλό πράγμα, όσοι ξέρετε από ψάρεμα, δεν είναι απλό πράγμα να μαζεύσεις τα δίχτυα και να τα χαλάς. Είναι πιο δύσκολο από το να ψαρεύεις. Όμως τα λόγια που άκουσε χτύπησαν στην καρδιά του και πίστης Θεού κυριάρχησε στην ψυχή του και χωρίς να διστάσει γυρίζει προς τον Κύριον και του λέει: όλη τη νύχτα ψαρέψαμε, κουραστήκαμε, αλλά δεν πιάσαμε καθόλου που θα έπρεπε, και εσύ μας λες να πάμε να ψαρέψουμε τώρα που δεν πρέπει. Θα έπρεπε, γιατί υπήρχαν ψάρια. Τώρα όμως που μας λες εσύ, δεν πρέπει να πάμε, γιατί δεν υπάρχουν ψάρια. Και είπε αυτό που πρέπει και έπρεπε να μάθει ο Πέτρος: τα όρια του λόγου και η ενέργεια του Θεού, όταν ο άνθρωπος ενεργεί μέσα στα όρια του Λόγου του Θεού. Όμως επί το Λόγο σου θα πάμε. Έξω από την ανθρώπινη λογική, μέσα όμως στο Λόγο του Θεού. Και η αλήθεια είναι ότι ψάρεψαν και έπιασαν τόσο πολλά ψάρια που γέμισε και το δικό τους πλοίο, φώναξαν και ήρθε και το πλοίο του Ιωάννη και του Ιάκωβου και γέμισε και αυτό. Και έμαθαν πια, και μέσα από το Λόγο του Θεού μαθαίνουμε και εμείς, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατον στον άνθρωπο που πρώτον
πιστεύεις στο Λόγο του Θεού, και δεύτερον δεν εξέρχεται έξω από το Λόγο του Θεού κάνοντας πράγματα σύμφωνα με τα λόγια των ανθρώπων, με τη λογική των ανθρώπων και με τη σοφία των ανθρώπων. Το έμαθαν, το κατάλαβαν, συντρίφθηκε η καρδιά τους, έκπληξης κατέλαβε αυτούς και ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ανδρέας, Ιάκωβος και ο Ιωάννης προσκύνησαν, είπαν «Σύ είσαι ο αληθινός Θεός, παντοδύναμος είναι ο Λόγος σου», και ήταν αυτό αιτία για να συνεχίσει τις αγαθές βουλές που είχε ο Θεός για τον Πέτρο και τους λοιπούς. Μη φοβάσαι λοιπόν Πέτρο, από σήμερα εγώ θα σε κάνω αλιέα ψαρά ανθρώπων. Δεν είχε μόνο δηλαδή η υπακοή με πίστη στο Λόγο του Θεού αποτελέσματα πέραν του ανθρώπινου φυσικά, αλλά ιδιαιτέρως είχε αποτελέσματα πνευματικής συνέχειας ευλογίας και δόξας του Θεού προς τους πιστεύοντας, που χάριν του Λόγου του Θεού θυσίασαν αυτό το οποίο είχαν φτιάξει με κόπο. Βεβαιώθηκαν λοιπόν ότι ο Λόγος του Θεού μέσα στα όρια αυτού με πίστη είναι απολύτως ακριβής και ό,τι υπόσχεται ο Θεός εκτελεί. Αλλά και ο Αβραάμ, και θέλω να το δούμε και αυτό στη σελίδα 996, διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους στο 4ο κεφάλαιο και στο 18ο εδάφιο. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, ερμηνεύει, διδάσκει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, τους μελετούντας το Λόγο του Θεού, ότι ο Αβραάμ, αν και δεν είχε ελπίδα, όταν του υποσχέθηκε ο Θεός ότι θα τον καταστήσει πατήρ πολλών εθνών, αν και δεν είχε ελπίδα, πίστεψε όμως το Λόγο του με ελπίδα ότι έμελε πραγματικά να γίνει πατήρ πολλών εθνών κατά το Λόγο του Θεού, ότι τόσο μεγάλο θα είναι το σπέρμα σου. Πιάστηκε από το Λόγο του Θεού, έμεινε μέσα στο Λόγο του Θεού και χωρίς να ασθενήσει κατά την πίστη στο Λόγο του Θεού, δηλαδή έχει μόνο το Λόγο του Θεού και τίποτα άλλο, τίποτα άλλο, όλα τα άλλα είναι ενάντια. Αυτός 100 χρονών περίπου, η γυναίκα του πάνω από 90, στήρα, έχουν πάψει τα γυναικεία, όλα είναι αντίθετα, μόνο ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που του υπόσχεται μεγάλη ευλογία. Και αυτός τώρα πρέπει να σταθεί. Δεν λοιπόν ασθένησε στην πίστη, αλλά ούτε συλλογίστηκε τις αδυναμίες του, αλλά και τις μη εντελώς δυνατότητες να πραγματοποιηθεί αυτό που λέει ο Θεός. Αλλά αφού δεν εδίστασε εις την επαγγελία του Θεού με απιστία, αντιθέτως ενεδυναμώθη εις την πίστην, πώς,
λέει το κείμενο, δους δόξαν εις τον Θεόν. Η πίστη του πήρε δύναμη, όπως λέει ο λόγος του Θεού, δύναμη πίστεως, δίνοντας δόξα εις τον Θεόν. Και πεπιθώς, το κείμενο λέει, πληροφορηθείς, καθώς δηλαδή ενεδυναμώθη η πίστη του, δίνοντας δόξα στο Θεό για αυτά που του υποσχέθηκε ότι είναι δυνατός να τα εκτελέσει, ειδοποιηθείς από το Θεό ότι εκείνο το οποίον υπεσχέθη ο Θεός μπορεί να εκτελέσει, απόλαυσε τις επαγγελίες του Θεού και επιπλέον ελογίστηκε εις Αυτόν αυτή η πίστη του δικαιοσύνη. Ενώπιον του Θεού ευρέθη δίκαιος, ώστε να μπορεί ο Θεός να συνεχίσει το καλόν έργον, εκπληρώνοντας τις υποσχέσεις του, να τον καταστήσει δηλαδή πατέρα πολλών εθνών, δηλαδή να δημιουργήσει ένα έθνος ο Θεός καινούριο, μέσα από το οποίο θα εκπληρωθούν όλες οι καλές αποφάσεις και βουλές που είχε ο Θεός, όχι μόνο για τον Αβραάμ, αλλά για όλη την ανθρωπότητα. Βρήκε άνθρωπο ο οποίος περιφρόνησε δια της πίστεως τα αδύνατα και στερέωσε την ψυχή του, την καρδιά του, δια της πίστεως στο Λόγο του Θεού. Και δίνοντας δόξα στο Θεό, γιατί με πίστη γνωρίζει ότι ο Θεός αυτά που λέει, αν και είναι αδύνατα, ο Θεός μπορεί να τα εκτελέσει, ο Θεός ευαρεστήθηκε, τα εξετέλεσε, μέσα σε ένα χρόνο γέννησε παιδί, αλλά και ευρέθη δίκαιος εις τους οφθαλμούς του, ώστε πραγματικά βρήκε έναν άνθρωπο μέσα από τον οποίο ο Θεός θα μπορέσει να εκπληρώσει έργο μέγα, προσδιορισμένο από το Θεό για τη σωτηρία των ανθρώπων. Πόσο σημαντικό είναι το έργο, ο λόγος του Θεού και η πίστη μας να ενωθεί απόλυτα με το Λόγο του Θεού. Όμως ο Θεός μέσα από το Λόγο του θέλει να μας διδάξει και κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Και βρίσκει την ευκαιρία μέσα από έναν εθνικό τον εκατόνταρχο, αλλά και μέσα από αυτό να μας εξηγήσει για τη δυσμένεια του Θεού, για ποιο λόγο απεκαλύφθη δυσμένεια του Θεού τότε που παρακυρίου διεκόπη το έργο της οικοδομής του ναού. Έρχεται λοιπόν ένας εθνικός εκατόνταρχος που είχε ένα δούλο τον οποίο απεκαλούσε «Πέδα, παιδί μου», γιατί ήταν ιδιαίτερα αγαπητός δούλος, σκλάβος δηλαδή, δούλος σημαίνει σκλάβος, υπόδουλος, αλλά τον είχε αγαπήσει και τον ονόμαζε παιδί του. Όπως ο Θεός σαν δούλο τον Ιησού Χριστό τον αποκαλεί «Δούο πες μου», ο οποίος αρρώστησε, βασανιζότανε, και ο εκατόνταρτος αυτός που αγαπούσε τη συναγωγή των Ισραηλιτών είχε ακούσει για έναν Ιουδαίο τον Ιησούν, ότι χωρίς να ξέρει ποιος είναι, ότι μπορεί και θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα ασθένεια. Γι' αυτό απέστειλε μηνυτές, αλλά πήγε και ο ίδιος και το παρακάλεσε λέγοντας «Κύριε, ο δούλος μου, ο πες μου, κείται παραλυτικός και δεινός βασανίζεται. Ελέησέ τον». Και ο Ιησούς Χριστός στο αίτημα διαπίστεως του εκατόνταρχου
Του είπε, θα έρθω και θα τον θεραπεύσω. Τώρα αρχίζει όμως το θαύμα, αλλά και η ερμηνεία, η εξήγηση. Ο εκατόνταρχος όμως απεκρίθηκε με έναν διαφορετικό τρόπο. Κύριε, ξέρω ότι οι Ιουδαίοι δεν έρχονται στα σπίτια των εθνικών, όχι γιατί είναι φανατικοί, αλλά σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, εγώ δεν είμαι άξιος να έλθει στο σπίτι μου. Αλλά όμως, ξέρω ότι είσαι άνθρωπος με εξουσία. Και εγώ, σαν εκατόνταρχος, ξέρω τι σημαίνει εξουσία. Γιατί είμαι υπό εξουσία, έχω εξουσία. Έχω στρατιώτες, δούλους, γι' αυτό. Επειδή έχω εξουσία, λέγω σε αυτόν πήγαινε και αυτός πάει. Λέω στον άλλον έλα και εκείνος έρχεται. Και λέω προς τον δούλο μου κάνε τούτο και τούτο κάνει. Έχω εξουσία και ξέρω ότι και εσύ έχεις εξουσία, γιατί αν δεν είχες εξουσία κανέναν δεν θα μπορούσες να θεραπεύσεις, να ελευθερώσεις και να σώσεις. Γι' αυτό δεν θα μείνω σε αυτό που μου είπες. Θα έρθω στο σπίτι σου και θα τον θεραπεύσω, αλλά θα ξεπεράσω, θα υπερβώ το λόγο σου, θα βγω έξω από το λόγο σου, όχι αυθαίρετα, ζητώντας από σένα να φέρεις άλλο λόγο που θα είμαι μέσα. Βγαίνω από τα όρια του λόγου που είναι η ασφάλεια, η ευλογία και η δόξα και σου ζητάω, γιατί ξέρω ότι έχεις εξουσία, όπως είπες στον πρώτο λόγο θα έρθεις σπίτι μου να με θεραπεύσεις, να πεις άλλο λόγο και με αυτόν τον λόγο να θεραπευτεί ο δούλος μου τώρα. Μέσα στα όρια του Λόγου του Θεού έχουμε ασφάλεια, δύναμη, εξουσία, ευλογία, γιατί τα πάντα είναι δυνατά εις τον Θεό και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα μέσα στα όρια του Λόγου του Θεού. Όμως το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ο Ιησούς Χριστός μας διδάσκει ότι μπορείς να ξεπεράσεις το Λόγο του Θεού για σένα εξητώντας καινούργιο Λόγο του Θεού με ταπείνωση, με αγάπη, με πίστη, να εκφραστεί από το σώμα, από το στόμα του Κυρίου, ώστε και πάλι να είσαι μέσα σε αυτά που καταρχάς δεν ήσουνα, ώστε και πάλι να απολαύσεις τη δόξα του Θεού που δεν ήταν καταρχάς προσδιορισμένη για σένα. Να λοιπόν, γιατί ο λαός Ισραήλ καθυστέρησε 16 ολόκληρα χρόνια? Γιατί είχε την εξουσία να μη στηρίζεται στα λόγια του Κύρου, να μη στηρίζεται στα λόγια της σοφίας και της σύναισθησης της ανθρώπινης, να παραμένει αφενός μεν στα όρια του Λόγου του Θεού, αλλά να εξητήσει με πίστη Λόγο Θεού για νέες καταστάσεις, τις οποίες ξέρει ότι ο Θεός θέλει να χαρίσει. Και αυτό είναι παρησία. Η παρησία που έχουμε στο Θεό. Να ζητούμε κατά το θέλημά Του, να ζητούμε λόγο από το Θεό κατά το θέλημά Του, γνωρίζοντας ότι μας ακούει, και επειδή μας ακούει είναι βέβαιον ότι θα πει λόγο και θα γίνει. Γιατί ο Θεός δεν κάνει τίποτα παρά μόνο δια του Λόγου Του εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα, αδελφοί, δοκιμάζοντας, ερευνώντας, εξετάζοντας
το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Να αποκτήσουμε αυτή την παρησία, να πάμε στο Θεό σαν τον εκατόνταρχο και να του πούμε πες λόγο που να με καλύπτει για να γίνουν δυνατά τα αδύνατα σε μένα, όχι γιατί δεν πιστεύω, αλλά γιατί είναι πέραν από το λόγο που έχεις πει μέχρι τώρα. Έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε την εξουσία που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Ετείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Γι' αυτό και ο Κύριος μας τι είπε. Ο δικός μου ο καιρός δεν έφτασε ακόμη. Για τον Ζωροβάβελ και τον Ιησού, τον Υιό του Ισεδέκ, έφτασε μετά από 16 χρόνια όταν έφυγε ο Αρταξέρξης και όλοι οι αντίθετοι βασιλιάδες και ήρθε ο Δαρίος, ο φιλικά κείμενος. Ο λόγος του Κύρου ήταν άχρηστος γιατί ο Κύρος πέθανε. Ο λόγος του Θεού είναι απόλυτος γιατί ο Θεός δεν πεθαίνει ποτέ. Αλλά και γνωρίζοντας πόσο ο Θεός μας αγαπάει, πόσο ο Θεός θέλει να Τον πλησιάζουμε με πίστη, με αγάπη, με ταπείνωση, με ελπίδα, εξητώντας από Αυτόν να πει λόγο για να απολαμβάνουμε τη μισθαποδοσία Του πάντοτε και σε όλα τα ζητήματα. Αλλά μόνον είπε λόγο Κύριε και θέλει ιατρευθεί ο δούλος μου. Και ο Ιησούς εθαύμασε. Και δύο φορές νομίζω έχω βρει έχει θαυμάσει ο Θεός άνθρωπο. Ίσως και μια τρίτη φορά. Η πρώτη φορά είναι αυτή. Εθαύμασε ο Θεός και είπε σε όλους τους ακολουθούντας αυτόν, τους μαθητάς του, αληθώς σας λέγω ουδέν το Ισραήλ δεν έβρον τόση, το σάφτη, τόσο μεγάλη πίστη. Δεν βρήκα σε όλο τον Ισραήλ τόσο μεγάλη πίστη. Άλλη μια φορά έχει θαυμάσει ο Χριστός όταν πήγε στην πατρίδα του, κήρυξε το λόγο και λέει η Γραφή «Και δεν είναι δύνατο εκεί ουδέν θαύμα να κάνει και θαύμαζε δια την απιστίαν αυτών». Υπάρχουν λοιπόν δύο όρια μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια των χριστιανών. Το όριο της απιστίας, όπου ο Λόγος του Θεού είναι αδύναμος και ο Ιησούς Χριστός δεν μπορεί να ενεργήσει, τα πάντα δύναται ο Θεός. Όχι. Στην απιστία δεν μπορεί να ενεργήσει ο Θεός. Το ένα άκρον και το άλλο άκρον τόσο μεγάλη πίστη ώστε να αναγκάσει το Θεό να ενεργήσει πέραν από το λόγο τον οποίον έχει εκφράσει με καινούριο λόγο, με μεγάλη χαρά, με μεγάλη ευαρέσκεια και με μεγάλο θαύμα. Τώρα η πρόσκληση είναι μέσα σε αυτά τα όρια της απιστίας και της αδυναμίας του Θεού να βοηθήσει, να ενεργήσει και να σώσει τον άνθρωπο και της τόσο μεγάλης πίστης που να δοξάζεται ο Θεός και να ενεργεί υπέρ του ό,τι είναι γεγραμμένο, μέχρι εκείνη τη στιγμή εμείς βρισκόμαστε μέσα σε αυτά τα όρια της απιστίας και της τοσάφτης πίστης.
Γνωρίζοντας λοιπόν τα όρια μέσα στα οποία βρισκόμαστε, καλούμεθα να επιλέξουμε μία πορεία, όχι προς την απιστία, αλλά προς τη δύναμη της πίστης, η οποία όμως πρέπει εξάπαντος να συνοδεύεται από ταπείνωση για να βρίσκουμε χάρη από το Θεό, από αγάπη για να ισχύει πίστης δια αγάπης ενεργουμένη, και ιδιαιτέρως από την παρησία που έχουμε, έχοντας επίγνωση, καθώς εξετάζουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Ο Λόγος του Θεού έχει εδάφια, επιτρέψτε μου να μου πω, κλειδιά. Πλησιάσατε στον Θεό και τότε θα πλησιάσεις εσάς. Δεν μπορεί να πλησιάσει ο Θεός εσάς αν προηγούμενα δεν πάρεις απόφαση να πλησιάσεις εσύ το Θεό. Και το πλησίασμα είναι υποτασσόμενος στο Λόγο του Θεού, όσο υπάρχει ήδη στη ζωή σου, αντιστεκόμενο στο διάβολο που αγωνίζεται με μίσος, κακία, χρησιμοποιώντας όλη την πονηριά του και την πανουργία του να σε βγάλει από το δρόμο αυτό της μεγάλης πίστης. Και αν καταφέρεις και πλησιάσεις το Θεό, τότε θα πλησιάσει και ο Θεός εσένα. Ο Θεός θέλει ιδίως τις έσχατες ημέρες που θα εκχέει από του Πνεύματός του επί πάσαν σάρκαν και θέλους τους δούλους του και τις δούλες του για να προφητεύσουν. Θέλει, αδελφοί αγαπητοί, εξήτηση. Όχι προσευχούλα, συγχώρεσέ με Θεέ μου. Εξήτηση. Εάν με εξητήσετε με όλη σας την καρδιά, τότε και μόνο θα με βρείτε. Και ο Θεός θέλει εκκλησία ένδοξη, αγία, αμόμητο, να καταστήσει, και ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο που να ζητάει δικαιοσύνη και αλήθεια. Έναν άνθρωπο για να αποκαλύψει όλα όσα είναι χαρισμένα σε αυτόν δια Πνεύματος Αγίου και σε όλους, μακάρι όλοι μας, έναν άνθρωπο, μια οικογένεια, μια εκκλησία. Γιατί δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, σε αυτόν να αποκαλύπτεται και σε αυτόν να μην αποκαλύπτεται, αλλά είναι μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Το ζήτημα δεν είναι προσωποληψία του Θεού και χάρις του Θεού σε έναν, αλλά είναι εξήτησης με δικαιοσύνη και αλήθεια. Και θέλω να σας πω μια φορά ακόμη αυτό που για μένα ήταν καταπληκτικό και με δίδαξε ο Θεός μέσα από τον εγγονό μου, τον Κωνσταντίνο. Είμαστε στον Κάλαμο και γονατίσαμε να προσευχηθούμε και του λέω προσευχήσου Κωνσταντίνο, και μου λέει τι να ζητήσω. Και εκεί σταμάτησα. Λέω τι να του πω εγώ τώρα. Σοβαρό ερώτημα. Είναι αναγεννημένο το παιδί, βαφτισμένο με Πνεύμα Άγιο, έχει φόβο Θεού. Παιδί είναι, 9-10 χρονών, κάπου εκεί δεν ξέρω. Πέμπτη δημοτικού θα πάει τώρα, τόσο είναι περίπου. Αγαπάει το Θεό, αγαπάει και το παιχνίδι. Αγαπάει τα πνευματικά όσο μπορεί. Και το ερώτημά του ήταν από τον Κύριο για μένα όμως. Τι να ζητήσω, παππού?
Και εγώ αισθανόμενος το βάρος που πρέπει να του πω, πήγα και προσευχήθηκα. Και είπα, Χριστέ μου, τι να του πω, φώτισέ με. Και ο Κύριος μου είπε, δύο πράγματα τα οποία κατάλαβα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και έτοιμος ο Θεός να τα χαρίσει σε αυτούς που εξητούνε. Να γίνεις, του λέω, ζήτησε να σε κάνει δούλο του, να υπηρετείς το Θεό και την Εκκλησία πρώτον. Και δεύτερον, ζήτησε να γίνεις φίλος του, να σου μιλάει στόμα με στόμα, όπως ο φίλος το φίλον αυτού. Ο Θεός το έκανε στο Μωυσή, στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία το έκανε σε όλους, τους εξητούντας. Γιατί ενέμενον προσκαρτερούντες, αυτό είναι το μυστικό του χριστιανού και της Εκκλησίας. Προσκαρτερούντες. Στη διδαχή των Αποστολών, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές και ιδιαιτέρως στο ταμείο τους και μάλιστα ο Πέτρος και όλοι τρεις φορές την ημέρα. Προσκαρτερούντες τον Θεό τι θα τους μιλήσει σαν φίλος προς τον φίλο αυτού. Δεν είναι ένα άπιαστο όνειρο, μία χήμερα. Είναι κάτι που είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Είναι κάτι που θέλει ο Θεός και είναι κάτι που μας προσκαλεί να ξεπεράσουμε με πίστη, ταπείνωση και αγάπη την προσωπική μας εμπειρία και να μην λέμε στον άλλον, αλλά να πούμε, Χριστέ μου, σε μένα. Πρόσκλησης Θεού, ιδιαίτερης σχέσης που δεν θέλει ο άνθρωπος, αλλά θέλει ο Θεός να κάνει τον άνθρωπο να θέλει, και δεν θέλει γιατί δεν το έχει καταλάβει. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θέλει ο Ιησούς Χριστός. Μία ιδιαίτερη σχέση ανθρώπου, οικογένειας, εκκλησίας, ζωής. Να ξεπεράσουμε τα όρια που έχουμε θέσει με την πίστη που έχουμε, την αναλογία της πίστεως που έχουμε δια της οποίας και προφητεύουμε, να ξεπεράσουμε τα όρια ώστε να μετατρέψει ο Θεός το αδύνατον σε ευκόλως πραγματοποιήσιμο και δυνατό. Με μία λέξη, Κύριε, πες λόγο, σε παρακαλώ. Σε ποιο σημείο λοιπόν της διαδρομής πίστεως, ποια είναι η αναλογία της πίστεως σου μέσα στα όρια της απιστίας και της τοσάφτης μεγάλης πίστης που διέκρινε ο Χριστός και θαύμασε. Μπορούμε να κάνουμε το Θεό να θαυμάσει με την πίστη μας και την προσωπική και την οικογενειακή και την εκκλησιαστική. Ποια είναι η αναλογία της πίστεώς σου συνδυασμένη απολύτως με ταπείνωση και αγάπη και ελπίδα? Ο Αβραάμ είχε τόσο μεγάλη πίστη που δόξα εις τον Θεόν ακόμη περισσότερο είναι δυναμώθη και εκμηδενίστηκε η απιστία του, ώστε εκατονταετής με γυναίκα στήρα που είχαν τελειάσει τα γυναικεία πάνω από 90 χρονών, ο Θεός του χάρισε τον Υιόν της επαγγελίας, τον Ισαάκ, και μέσα από αυτόν το λαό Ισραήλ. Αδερφοί μου αγαπητοί, μη μένουμε
στα ρηχά. Ο Θεός θέλει να μας οδηγήσει δια Πνεύματος Αγίου στα βάθη του Θεού. Ο Θεός θέλει. Ο Θεός μπορεί. Εμείς ξέρουμε. Εμείς μπορούμε. Εμείς θέλουμε σήμερα. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Το βλέπω. Το κρίσιμο σημείο είναι να το αποφασίσουμε. Αμήν.